Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα για άλλη μια Παρασκευή εδώ μαζί σας, χωρίς ρετούς, 26 Οκτωβρίου σήμερα, τα χρόνια μας πολλά στους Δημήτριδες και στις Δημητρούλες, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Εμείς εδώ για άλλη μια βραδιά σήμερα να σας κρατήσουμε για μια ολόκληρη ώρα συντροφιά. Έχουμε κοντά μας επιστήμονες, έχουμε κοντά μας τον γυναικολόγο μας, τον κύριο Κοφινάκο, να μιλήσει για ένα θέμα που απασχολεί πολύ εσάς τις γυναίκες. Έχουμε την οικονομολόγο μας, την κυρία Μανιουδάκη, να μας πει για οτιδήποτε έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη και τα επενδυτικά προγράμματα. Αλλά σήμερα έχω εδώ, έχω την μεγάλη χαρά να έχω κοντά μου έναν άνθρωπο τον οποίο έτυχε, γιατί ήταν τύχη αυτό, να γνωρίσω πέρυσι εδώ, στο κανάλι αυτό, στο Channel 9. Έναν άνθρωπο που τον θαύμαζα πάρα πολλά χρόνια, όπως και εσείς, και έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά μόλις τον γνώρισα κατάλαβα τον λόγο για τον οποίο τον λατρεύουμε. Είναι άμεση, είναι ζωντανή, είναι δυναμική, πάνω απ' όλα είναι προσιτή. Και ξέρει πάρα πολύ καλά όταν γνωρίζει κάποιον το πώς να τον κάνει απευθείας φίλο. Και μιλάω για την αγαπημένη μου. Μπεβαρημένη περίπτωση λοιπόν η καλεσμένη σου. Ναι, νομίζω από ότι... βαριά αντιγυνά που έχουμε κάνει τα τελευταία 23 χρόνια. Καλώς σε βρίσκω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Τώρα τι είναι, εγώ σε ευχαριστώ. Πραγματικά η χαρά είναι τεράστια γιατί είχα όπως σου είπα την τύχη να σε γνωρίσω και προσωπικά να σε αγαπήσω ακόμα περισσότερο γιατί όταν γνωρίζεις κάποιον και συνειδητοποιείς τον λόγο που τον λατρεύεις χωρίς να ξέρεις γιατί, χωρίς να τον έχεις πριν τον γνωρίσεις. Νομίζω ότι όταν τον γνωρίζεις, όταν σε γνωρίσει κάποιος, καταλαβαίνει απευθείας γιατί κότα. Είσαι ροκ τύπος. Κοίτα, το ροκ στη ζωή μου είναι θρησκεία. Το ξέρω. Λοιπόν, το αγάπησα πάρα πολύ, το προσκυνώ. Κάνω αναρτήσεις από ροκ τραγούδια που τους θεωρώ ύμνους στη μουσική σκηνή. Λατρεύω τον David Bowie και τον Bruce Dickinson και θα παραμείνω σε αυτούς πιστή. Νομίζω ότι στον David Bowie είναι ο μοναδικός άντρας που θα μείνω πιστή για πάντα. Ο μοναδικός. Yes, yes. Ο μοναδικός. Νομίζω είναι ο μόνος που δεν θα απατήσω ποτέ. Να μου, πώς είσαι. Κοίτα, ψύχρεμη. Νομίζω προσπαθώ. Κοίτα, υπάρχουν δύο επιλογές σε αυτά τα οποία ζούμε. Η πρώτη επιλογή είναι ή να τρελαθείς ή να πάθεις κατάθλιψη. Ναι. Η δεύτερη επιλογή είναι να περάσεις σε δράση. Ναι. Λοιπόν, επειδή εγώ κατάλαβα κάποια στιγμή ότι με το να τρελαθώ ή να πάθω κατάθλιψη δεν θα αλλάξω τίποτα, πέρασα στη δράση και έτσι τα αντιμετωπίζω όλα με έναν επιθετικό, αισιόδοξο τρόπο. Αμυντικό. Επιθετικό, δεν υπάρχει. Επιθετικό, αισιόδοξο τρόπο. Ναι. Δηλαδή, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω χωρίς να απαντήσω. Να σε χαλάσει. Πάρα πολλά. Με θυμώνουν πάρα πολλά. Αλλά όταν οργίζομαι, εκφράζω το θυμό μου και την οργή μου. Δεν το κρατάω μέσα μου. Δεν θέλω να σκάσω εσωτερικά. Αφήνω λοιπόν το θυμό μου και εντάξει, ό,τι προκύψει. Έχεις βρει ευεργητικούς μυστικούς τρόπους? Κοίτα, δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο προκύπτει πολύ έντονα από την κρίση στην οποία περνάμε. Ναι. Κατάλαβα ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερο παρέα μεταξύ μας. Κατάλαβα ότι μέσα από την κρίση προκύπτουν πάρα πολλά θετικά, ότι μάσκες, ότι καταλαβαίνεις ποιος είναι ο πραγματικός φίλος, ποιος είναι αυτός που είναι πραγματικά δίπλα σου, είτε αφορά ερωτικό σύντροφο, είτε αφορά επαγγελματικό σύντροφο. Ναι. Άρα, ό,τι νοσηρό θα πεθάνει και αν θέλεις κάτι το οποίο, εντάξει, ο γκράμψη το είπε, δεν ήταν δικό μου. Ναι. Κρίση είναι όταν το παλιό δεν έχει πεθάνει και όταν το καινούριο δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Άρα είμαστε σε αυτό το διάστημα. Μεταβατικό στάδιο. Το μεταβατικό στάδιο που υπάρχουν πάρα πολλοί κραδασμοί και βεβαίως θα υπάρξουν θύματα και παράπλευρες απώλειες. Άρα η κρίση που αντιμετωπίζουμε, ας το πάρουμε πρώτα η οικονομική. Έχει περάσει μέσα σου, σε έχει επηρεάσει? Απολύτως. Δεν έχει επηρεάσει μόνο εμένα. Νομίζω έχει καταστραφεί όλη η μεσαία τάξη, στην οποία και ανήκα. Έχουν φτάσει να μας ενοχοποιήσουν επειδή κάναμε μια μικρή αποταμίευση ή είχαμε μια μικρή ιδιοκτησία. Όλοι οι φίλοι μου που ανήκαν στην ίδια κατηγορία με μένα περάσανε έναν άθλιο χειμώνα γιατί δεν είχαν να βάλουν πετρέλαιο. Κάποια στιγμή το λάθος είναι ότι νομίζεις ότι είσαι απαξιωμένος και ότι εξαιτίας
δικών σου λαθών έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, ναι, μέχρι να αρχίσεις να ανοίγεσαι και να βλέπεις ότι και ο διπλανός σου δανείζεται μακαρόνια από το γείτονα και ότι μπορεί ο άνθρωπος με τον οποίο είχες συνεργαστεί χρόνια και είχες βάλει πλάτη μέσα σε δημοσιογραφικά γραφεία να παίρνει με μπαλαντέζα ρεύμα από τον διπλανό του. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μία κατάντια που οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο ήταν σάπιο. Και δεν είναι γιατί απαξιώθηκε ο καθένας και ότι κάναμε λάθη εμείς. Ναι. Όχι, δεν έχουμε κάνει λάθη. Πληρώνουμε απλώς μία αφόρητη προδοσία η οποία έγινε εναντίον των πολλών. Ναι. Γιατί λίγοι περνούσαν και θα περνάνε καλά. Αλλά μη σε παρένω, γιατί ίσως και η εκπομπή σου να, να έχει άλλο κλίμα. Αλλά εγώ έχω ανταλλάξει με φίλους μου, έχουμε ανταλλάξει φαγητό, έχει μαγειρέψει ένας και το έχει μοιράσει περισσότερους. Έτσι. Και φυσικά συζητάμε και πάρα πολύ το θέμα της συγκατοίκησης. Α, το σκέφτεσαι σοβαρά. Το συζητάμε στο εξωτερικό, είναι μια πολύ γνωστή μέθοδος, αλλά σε δύσκολες στιγμές όταν κάποιος έχει μεγάλο σπίτι, φυσικά και όταν οι άνθρωποι δεν έχουν πατρικό να ξαναγυρίσουν πίσω, σαφώς και έχω συγκατοικήσει με φίλους μου τον προηγούμενο χειμώνα και σκοπεύω να το ξανακάνουν και φέτος. Μήπως τελικά αυτή η κρίση μας οδηγήσει στη σύσφυξη των διαπροσωπικών σχέσεων? Όχι, αυτή η κρίση οπωσδήποτε θα βγάλει καινούργιες ιστορίες. Ναι. Καινούργιες ιστορίες στην πολιτική, καινούργιες ιστορίες στις προσωπικές σχέσεις. Ίσως ανακαλύψουμε τον εαυτό που είχαμε και που δεν ξέραμε και που δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ. Αυτό. Άρα θα οδηγηθούμε εν μέρει ίσως και στην αυτογνωσία. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Κοίτα, γεγονός είναι ότι αυτό το οποίο δεν είχαμε εκτιμήσει και πρέπει να πάθεις ένα πολύ μεγάλο σοκ για να το εκτιμήσεις, είναι ότι θεωρούσαμε πολλά πράγματα ως αυτονόητα. Αυτό λοιπόν προκύπτει να το καταλάβεις είτε μετά από ένα μεγάλο σοκ, ναι, ή μετά από μια μεγάλη αρρώστια. Ναι, και το γεγονός ότι ξυπνάς το πρωί, ότι βλέπεις το φως, ότι περπατάς, ότι μπορείς να έχεις αισθήσεις, δεν είναι αυτονόητο. Άρα αυτό το δώρο που έχεις πρέπει να ευγνωμονείς την τύχη σου, το ότι το εισπράττεις. Και δεν είναι αυτονόητο για όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν και που μας ακούν τώρα αυτό το οποίο έχουμε. Για να το κατανοήσεις όμως αυτό, σίγουρα πέρασες από πάρα πολλά στάδια για φυσικά να φτάσεις στο σημείο αυτό. Φυσικά. Κοίταξε να δεις κάτι. Πρώτον, εάν δεν εκτεθείς, εάν δεν κακοποιηθείς, ναι, εάν δεν υποστείς ψυχολογική βία, εάν δεν απατηθείς επαγγελματικά προσωπικά, εάν δεν έχεις απώλειες, αν δεν πενθήσεις και αν δεν περάσεις μέσα από δύσκολες καταστάσεις, έτσι, δεν μπορείς να ξαναγεννήσεις. Άρα για μένα, αυτό το έγραψα και στο τελευταίο μου βιβλίο στο «Εγώ και ο ψυχίατρος», πρέπει να πεθάνουμε για να ξαναγεννηθούμε. Το πιο σωστό, να πάσουμε στο μηδέν και να αναδυθούμε ίσως βήμα-βήμα ξανά. Πρέπει να πεθάνεις. Αυτό που λέω δηλαδή, πρέπει να πεθάνεις για να περάσεις στο επόμενο στάδιο. Και αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα είναι μια μεγάλη απώλεια και αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος λαός βρίσκεται στη διαδικασία του πένθους. Το πένθος πρέπει, έχει διάρκεια, δεν πρέπει να λυθεί με υποκατάστατα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να πάρω ψυχοφάρμακα γιατί πήγα στα φαρμακεία του συντάγματος, γιατί εκεί είναι το γραφείο και εξαντλούνται τα ψυχοφάρμακα σε χρόνο τετέ. Έχουν εξεπουλήσει. Έχω δει, μου έλεγε η φαρμακοποιός ότι υπάρχουν νέοι άντρες 25 με 30 ετών που παίρνουν υποκατάστατα για να έχουν σεξουαλικές επαφές. Αυτό είναι πένθος. Το πένθος δεν χρειάζεται να το λύσεις με υποκατάστατο.